Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κυρία Θεάνο Φωτή, η οποία βρίσκεται στο στούντιο μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλωρίζηκε, δεν ξανάρθα στην εκπομπή σας. Μαθαίνω όμως ότι πάτε μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Φωτίου, τελικά κόβονται τα επιδόματα. Εγώ διαβάζω συνέχεια στον τύπο ότι γίνεται ένα μπράντεφρεν με τους θεσμούς, ότι πρέπει να κόψουμε επιδόματα, πόσα λεφτά είναι, κόψτε τα λεφτά, κόψτε, βάλτε εισοδηματικά κριτήρια. Τελικά, που είναι η αλήθεια, τι ακριβώς συμβαίνει με τα επιδόματα? Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν υπάρχει στην τρίτη αξιολόγηση ο όρος να κόψουμε τον προϋπολογισμό για τα επιδόματα. Ενώ υπήρχε μία συζήτηση στη δεύτερη αξιολόγηση, την οποία ξεπεράσαμε. Δηλαδή, συζητιόνταν τότε από τους θεσμούς, αλλά αυτό έκλεισε στη δεύτερη αξιολόγηση, ότι μήπως έπρεπε να κάνουμε και περικοπές στα επιδόματα των παιδιών. Αυτό που συζητιέται είναι ακριβώς ένας εξορθολογισμός του συστήματος, έτσι που εάν βρούμε, και ελπίζουμε ότι θα τον βρούμε και θα το συνεννοηθούμε με τους θεσμούς, τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε περισσότερα χρήματα στα επιδόματα τα οικογενειακά. Δηλαδή, τι θα πει εξορθολογισμός? Σημαίνει να αυξηθεί και το επίδομα του πρώτου και του δεύτερου. Έχει φοβηθεί το μάτι μας, το αυτή μας βέβαια, κυρία Φωτίου, σε σχέση με αυτό. Όταν ακούει ο κόσμος εξορθολογισμός, όπου σου λέει εδώ πέρα κάτι θα μας κόψουνε. Και όπως και μια πολύ όμορφη λέξη μεταρρύθμιση έχει γίνει μια πολύ κακή λέξη. Αλλά ακούστε, το ποσό είναι το ίδιο, κύριε Φωτίου, παραμένει το ίδιο? Αυτό δεν συζητιέται. Άλλο συζητιέται. Συζητιέται η αρχιτεκτονική αυτού του επιδόματος, ώστε να ενισχυθεί το πρώτο και το δεύτερο παιδί, που όπως σας είπα, πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθεί, και γι' αυτό είναι μια συζήτηση η οποία απαιτεί ένα δημοσιονομικό χώρο ο οποίος θα καθοριστεί. Πόσα δηλαδή εκατομμύρια επιπλέον μπορούμε να βάλουμε στα οικογενειακά επιδόματα? Αυτό είναι το στοίχημα αυτή τη στιγμή. Αυτό πρακτικά, κυρία Υπουργέ, τι σημαίνει? Δηλαδή, η βάση των δικαιούχων θα συρρυκνωθεί, θα διευρυνθεί? Πόσοι θα είναι οι δικαιούχοι θα σε σχέση είναι με αυτό το καλύτερα, κονδύλι? Δεν θα συρρυκνωθεί ούτε θα διευρυνθεί. Θα είναι καλύτερα στοχευμένο. Δηλαδή, αυτό που σας είπα. Και αν δείτε το σχεδιασμό που κάναμε στα αντίμετρα για τα επιδόματα των παιδιών, τότε θα καταλάβετε γιατί εκεί, όταν προσθέτουμε 260 εκατομμύρια, έχουμε, γιατί αυτό είναι που θα υλοποιήσουμε στα οικογενειακά επιδόματα το 2019, και ξέρετε, κυρία Πολάρη, το 2019 δεν είναι τόσο μακριά όπως νόμιζαν μαζί μερικοί, και όπως νόμιζαν ότι θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές και θα το αφήσουμε τον εθελόντες τοπίο. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές και οι ενδιαφερόμενοι, η κατεύθυνση, η κυβερνητική κατεύθυνση στα επιδόματα, ποια είναι? Δηλαδή, εσείς τι επιχειρείτε να αλλάξετε, για να το πούμε πρακτικά? Όπως είπα, επειδή είμαι ακριβώς σε διαπραγμάτευση, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν έχει και νόημα τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτό που επιχειρώ είναι να βρω περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή χρήματα, για το 18. Γιατί για το 19 έχω βρει, με την έννοια, έχουμε βρει σαν κυβέρνηση, έχουμε εγγράψει 260 εκατομμύρια για το 19 επιπλέον. Στο σύνολο είναι, κύριε 650 Υπουργέ. Είναι. Και 260 θα φτάσουν τα 900 εκατομμύρια το 2019, όπως ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων. Άρα το πρόβλημα είναι το 2018, αν το δηλαδή 2018, θα είναι στο ίδιο, στην ίδια έκταση το 2018. Να βρω περισσότερο δημοσιονομικό χώρο και να εξορθολογήσουμε καλύτερα στο πρώτο και το δεύτερο τώρα παιδί. Τώρα πόσο χώρο τέτοιο στο πρώτο και στο δεύτερο έχετε εξασφαλίσει? Δηλαδή, αυτό θα μου επιτρέψετε να μην πω αυτή τη στιγμή, γιατί ακριβώς αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε μια διαπραγμάτευση η οποία συνεχίζεται. Δηλαδή, αλλιώς, να αυξηθούν τα επιδόματα στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί, ή ο στόχος είναι αυτός? Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος. Να αυξηθούν τα επιδόματα λοιπόν στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί. Είναι δεκτική οι εκπρόσωποι των δανειστών, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, οι εκπρόσωποι των δανειστών το έχετε βάλει στο τραπέζι, από ό,τι γενικά τη φιλοσοφία, συζητάνε γενικώς τι σημαίνει οικογενειακό επίδομα, κάτω από τους όρους της υπογεννητικότητας που έχουμε, κάτω από τους όρους ότι γενικώς δεν είμαστε και μια χώρα η οποία έδινε και μέχρι σήμερα, ας πούμε, υψηλά ποσά στα οικογενειακά επιδόματα. Αλλά είμαστε και μια χώρα η οποία γενικώς δεν έχει ένα σύνολο παροχών, κυρία Πολάλη, για το παιδί. Και εδώ νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον αυτής της συζήτησης, η οποία
για ένα πιασιάρικο τρόπο, διότι ίσως το κόβω επιδόματα, πετιούνται τόσοι απ' έξω. Εντάξει, κάνω και αυτά τα σύριαλ είναι φαντάζομαι, ετήσια, κυρία Φωτίου. Ναι. Οι βρεφονιπιακοί σταθμοί, για παράδειγμα, εκεί τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, πόσα παιδιά θα μείνουν έξω από τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Πόσα μείνανε φέτος έξω. Ακριβώς. Θα σας πω και αυτό λοιπόν. Θέλω να πω, φαίνεται όμως ότι γενικώς η καταστροφή παράγει είδηση, έτσι δεν είναι? Αν πούμε κάτι θετικό, δεν παράγει είδηση. Αυτό περνάει στα ψηλά γράμματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, ας πω κάτι θετικό για τους βρεφονηπιακούς. Ακούστε, εμείς παραλάβαμε ένα σύστημα που είχε 70.000 παιδιά με βάουτσερ. Δηλαδή, δωρεάν μπαίνανε, δίνεται ένα βάουτσερ όπου μπορούσε η μητέρα να βάλει δωρεάν το παιδί της στο βρεφονικό σταθμό. 70.000 παιδιά παραλάβαμε το 2015. Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια που πέρασαν, σε άγριες συνθήκες δημοσιονομικές, τα παιδιά που μπήκανε φέτος είναι 108.000. Είναι 108.000. Οι αιτήσεις πόσες ήταν, κυρία? Οι αιτήσεις ήταν 133.000 οι νόμιμοι, οι έγκυρες. Άρα αυτό σημαίνει ότι περίπου 25.000 παιδιά έμειναν εκτός. Αυτό σημαίνει ότι 25.000 παιδιά δεν πήραν αυτό το βάουτσερ που σημαίνει τη δωρεάν είσοδο στο βρεφονηπιακό σταθμό. Γιατί αυτό έγινε? Αυτό έγινε γιατί δεν υπάρχουν θέσεις, όπως ξέρετε καλά. Και γιατί αυτό κρυβόταν κάτω από τον τραπέζι αυτό τόσα χρόνια. Αυτό πώς λύνεται όμως? Σωστά το επισημαίνετε. Κάθε φορά λέμε αυτό, δεν υπάρχουν θέσεις. Πώς λύνεται όμως να αυξηθούν οι θέσεις? Ακριβώς, κυρία Πολάλη, εμείς βάλαμε πάλι στα αντίμετρα του 19. Είμαι πολύ χαρούμενη ότι το 19 είναι σε ένα χρόνο σχεδόν, σε ένα χρόνο και κάτι. Βάλαμε επιπλέον χρήματα. Και θα ιδρύσουμε, και θα σας πω ότι θα κάνουμε και το 18 βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο το μακρινό 19, αλλά είναι και το 18. Θα ιδρύσουμε λοιπόν 1.800 νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς, πληρώνοντας τα έξοδα μεταποίησης ενός χώρου, μετατροπής δηλαδή, που οι ίδιοι οι Δήμοι θα μας υποδείξουν, και πληρώνοντας και τον εξοπλισμό. Επομένως, μιλάμε για νέους. Επομένως, αυτό σημαίνει 45.000 νέα παιδιά σε ένα χρόνο, το 19. Που σημαίνει ότι θα καλύψετε αυτή τη διαφορά που υπήρχε τώρα. Θα την υπερκαλύψουμε, αλλά άλλο σας λέω. Τώρα λοιπόν, και για να κάνουμε ένα πιλωτικό, ας πούμε, πρόγραμμα το 18 και να δούμε αυτό που λέμε για το 19. Είναι εφικτό, μπορεί να γίνει, και ποιοι είναι οι χρόνοι του. Εφέτος λοιπόν θα ιδρύσουμε γύρω στους, θα βάλουμε 10.000 επιπλέον παιδιά σε νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι θα ιδρυθούν, περίπου 400, σε επιλεγμένους δήμους της χώρας, οι οποίοι είχαν τις μεγαλύτερες ελλείψεις, όπως είδαμε από τις αιτήσεις κτλ. Άρα, σε λίγο καιρό, ο Υπουργός Εσωτερικών και εγώ θα καλέσουμε τους επιλεγμένους δήμους, θα τους πούμε το σχέδιο και θα ζητήσουμε από αυτούς πολύ γρήγορα. Άρα μας μιλάτε για 1.800 νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς που θα καλύψουν πάνω από 45.000 ή 45.000. Αυτό το 19. Και σας μιλάω για 400 περίπου, 370 από ό,τι θυμάμαι, νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς που θα ιδρύσουμε πιλωτικά το 18 τώρα, ώστε να κάνουμε και μία, αν θέλετε, πιλωτική εφαρμογή, να δούμε αυτό που λέμε για το 19 περπατάει ή μήπως θα έχουμε πρόβλημα και θα μείνουμε χωρίς αυτό το μεγάλο πολιτικό σχεδιασμό. Πρόγραμμα θα πρέπει να γίνουν αιτήσεις από ενδιαφερόμενους γονείς, Είναι οι Δήμοι οι οποίοι πρέπει να συνεννοηθούμε μαζί τους, να βρούνε χώρους και εμείς θα τους χρηματοδοτήσουμε τη μετατροπή, όπως σας είπα, με βάση κανόνες, τους οποίους έχουμε ήδη φτιάξει, κανονισμούς δηλαδή, στο Υπουργείο Εργασίας, και με βάση ακριβώς όλο τον εξοπλισμό που θα τον πληρώνουμε εμείς, με έμφαση στους βρεφικούς σταθμούς, γιατί εκεί είδαμε ότι έχουμε τις τεράστιες ελλείψεις. Έχουμε πολλά ερωτήματα από τηλεθεατές, αλλά για να κλείσουμε λίγο το θέμα των επιδομάτων. Μιλήσατε προηγουμένως για στοχευμένη καταβολή, για μια αλλαγή, έναν εξορθολογισμό στα επιδόματα. Αυτό τι σημαίνει, αν έχετε στη διάθεση σας αυτή τη στιγμή ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης? Κράτησε λίγο την ερώτηση σου, κυρία Φωτίου, συγγνώμη, γιατί η επικαιρότητα είναι προτεραιότητα πρώτη είδηση. Έχουμε μια φωτιά.